Τις ντόμπρες, τις περήφανες, ηρωικές γειτονιές της Αθήνας. Ναι, πολύ θόρυβο κάνουνε τα τάγκ σας. Πολύ θόρυβο τα αεροπλάνα σας. Και πού να ακούσετε το ζήτο του Παυλή που πέσε κάτω από το τάγκ σας, κρατώντας μόνο ένα κονσερβοκούτι με βενζίνα. Μα κι αν δεν ακούσατε εκείνο το ζήτο, κι αν δεν προσέξατε τη φλόγα των ματιών του, θα το νιώσατε. Δεν μπορεί να μην το νιώσατε. Καθώς περνούσαν οι ερπίστριες απάνω από τον Παυλή, θα το νιώσατε. Κι έτσι, σαν άδα που αναπήδησε το τάγκ. Γιατί ο Παυλής είχε γερά, μεγάλα κόκαλα. Ο Παυλής, κι ας ήταν 18 χρονών μονάχα. Γιατί ο Παυλής ήταν παιδί του λαού. Και τούτος ο λαός έχει γερά, μεγάλα κόκαλα. Και τούτα δώδο κόκαλα κάνουν τα τάγκ σας και πηδάνε στον αέρα. Τι θόρυβο που κάνουν τα κανόνια σας. Τα κανόνια σας σκότωσαν πάλι τον Γιωργάκη που τον είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί. Σκότωσαν πάλι τον Βαγγέλη που τον είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί. Σκότωσαν πάλι τον Φούτσικ στην Ελλάδα του Δεκέμβρη. Σκότωσαν πάλι τον Βίρονα που είχε πεθάνει για την Ελλάδα. Σκότωσαν πάλι τον Περί. Σκότωσαν πάλι τον Πέτρο. Σκότωσαν πάλι τη Ζόγια. Σκότωσαν πάλι τον Αλέκο. Σκότωσαν πάλι την Ηλέκτρα. Σκότωσαν τους 200 μας. Σκότωσαν όλους εκείνους που είχαν σκοτωθεί για το καλό του κόσμου. Πού να μ' ακούσετε μέσα σε τέτοιο θόρυβο. Μα το τραγούδι του λαού μας θα ακουστεί μια μέρα. Κι εγώ που μάχομαι δίπλα στο λαό με το τραγούδι μου, θα το φωνάξω το τραγούδι. Με τούτο το τραγούδι θα ρίξουμε τα αεροπλάνα σας. Με τούτο το τραγούδι θα σας νικήσουμε. Γιατί εμείς πολεμάμε για όλο τον κόσμο.